Η υπόθεση ISIS ότι είναι στημένη. Απόλυτα. Τι σαν τι. Θεωρώ έτσι, ότι η παγκοσμιοποίηση απόλυτα για να επέλθει, που συνεπάγεται παγκόσμια δικτατορία, για να συμβεί αυτό και να μην αντιδράσει κανείς, πρέπει η τρομοκρατία να έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, να έχουν αναμειχθεί οι λαοί μεταξύ τους για να μην υπάρχει αντίσταση. Να μην ξέρεις ποιος είναι ποιος. Να μην υπάρχει αντίσταση από έναν λαό γροθιά, ούτως ώστε να γίνει πια η παγκόσμια κυβέρνηση. Θέμος Αναστασιάδης, Νότης Φακιανάκης, σαν συνέδριο της Χρυσής Αυγής είναι αυτό. Τώρα δεν καταλαβαίνω, ομολογώ. Πραγματικά όχι, τα παιδιά εντάξει τα ακούσατε, αλήθειες, μόνο αλήθειες, παλιά οι άνθρωποι βάλαζαν ένα καπέλο, ήταν πιο απλά τα πράγματα και λέγανε ήμουν Απολέον. Ναι. Τελείωνε, δεν είχαν και πολλά. Τώρα υπάρχουν πολλές τέτοιο, άλλος κάνει τον καλλιτέχνη, άλλος αποκαλύπτει συνωμοσίες. Έκκληση, εάν γίνει παγκόσμια κυβέρνηση, να είναι και σε αυτή ο Βασίλης Λεβέντης μέσα. Αν είναι έτσι όπως τον ονειρευόμαστε και έτσι όπως πρέπει να είναι, θα είναι κυβερνήτης ο Βασίλης ο Λεβέντης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Υπήρχε μία προσωπικότητα, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε... Το βρήκα. Σου λείπει όμως... δηλαδή μέσα από τη Βουλή. Βεβαίως. Και μεταξύ τους, όπως βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μία αλληλοϋποστήριξη. Γιατί αναγνωρίζονται, σου λέει, γιατί και εμείς τους καταλαβαίνουμε, είναι αυτή η γυαλάδα στο μάτι. Αλλά μεταξύ τους κατευθείαν, λέει, αυτός είναι δικός μου.